Πήραμε τα περιοδικά. Πήραμε από εκπομπές υλικό. Τα έχουμε μαζέψει όλα μαζί. Έχουμε Ελικοκίνου, έχουμε Τάμτα, έχουμε Δανάη Λουκάκη. Και έχουμε και μπουζούκια στο σπίτι. Που υπάρχει τραγουδίστρια, η Σαμπρίνα, η οποία αποχώρησε από το σχήμα τελευταία στιγμή. Δεν ξέρω τι έφταξε. Θα το δούμε εδώ αποκλειστικά στο ρεπορτάζ που έχουμε αμέσως τώρα. Και δεν μου λες, κάτι άκουσα μέσα ότι κλείνω και μικρόφωνα και έχουν σου πει και διάφορα. Ισχύει. Θα μας τα πει και η Ελικοκίνου αυτά. Για πάμε στο πολύ συλλεκτικό. Φωτί, ρίχτο. Έχω τραβήξει, πώς έχω τραβήξει και εσύ δεν με ενδιαφέρεσαι αν ζω. Να σε λατρεύω, το έχω τερματίσει τόσο πολύ. Στον Downtown Κύπρου και τον Αλέξανδρο Πρίφτη παραχώρησε συνέντευξη η Ελικοκίνου. Εκείνη την περίοδο στα 90s που ξεκινούσε εσύ δεν υπήρχε πόλεμος έμεσος ή άμεσος όπως τα κλειστά μικρόφωνα ή οι τρικλοποδιές. Αυτά υπήρχαν εννοείται. Δεν είναι το ίδιο όμως με τη σωματική ή τηλεκτική κακοποίηση. Χαμηλωμένα μικρόφωνα πάντα υπήρχαν και τώρα συνεχίζουν να υπάρχουν. Μου το έκαναν και εμένα και μάλιστα το υπέστην από μεγάλο καλλιτέχνη που ζήτησε να μου χαμηλώσουν το μικρόφωνο για να μην ακούγομαι. Στεναχωριόμουν και έλεγα από μέσα μου: Εσύ είσαι φτασμένος καλλιτέχνης, τι ανάγκη έχεις? Ή εσένα έρχονται να ακούσουν, όχι εμένα. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Ένιωθα ότι μου κόβουν τα φτερά. Δεν ήμουν ούτε η πρώτη ούτε και η τελευταία. Αλλά δεν το εισέπραξα ως βία ή ως κακοποίηση. Ήταν εμπάθεια ή ανασφάλεια του άλλου. Δεν είχα καμία δύναμη αντίδρασης. Ήμουν ανυπεράσπιστη. Πέρασαν τα χρόνια, δούλεψα πολύ. Ήρθε ο καιρός μου και ξεχώρισα. Συνέντευξη παραχώρησε στο Σουκού Φάμιλε και τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο η Τάμτα και μίλησε για τη μητρότητα. Παραμείνει η ίδια η σχέση και με τη μαμά και με την κόρη. Βεβαίως. Και νομίζω, όχι νομίζω, σίγουρα έχουν καλυτερέψει οι σχέσεις μας. Έτσι μεγαλώνουμε, ορμάζουμε. Η Άννη πλέον είναι ολόκληρη γυναίκα η οποία... Σχεδόν έχουμε αλλάξει και τους ρόλους. Θα μπορούσα να πω ότι σε πολλά πράγματα αισθάνομαι ότι είναι η μαμά μου. Καλεσμένος στην εκπομπή προσωπικά με την Έλενα Κατρίτση βρέθηκε ο Πασχάλης. Η σύζυγός του Αλίκη του έκανε έκπληξη κάνοντάς του μια τρυφερή εξομολόγηση. Για μένα ο Πασχάλης είναι ο ήλιος μου, το φως μου. Είναι ο πρώτος και μοναδικός άντρας της ζωής μου. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί μου χάρισε μια υπέροχη ζωή. Άσχετα αν περάσαμε κάποιες τρικυμίες, γλυκέ μου, σ' αγαπώ όσο δεν φαντάζεσαι. Αυτό που μας συνέβη, με έκανε να σε αγαπήσω πιο πολύ. Και θέλω να σου υποσχεθώ ότι όσο με έχει ο Θεός καλά, θα είμαι κοντά σου, στήριγμά σου. Και θέλω να σου πω, σ' αγαπώ πολύ. Η Αλίκη με έκανε... θα έλεγα αυτό που λέμε πολλές φορές. Με έκανε άνθρωπο. Μπαμπάς για πρώτη φορά θα γίνει ο Άκης Πετρετζίκης. Ο γνωστός σεφ επιβεβαίωσε την είδηση με μια τρυφερή ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ανέβασε μια φωτογραφία με ένα παιδάκι που κρατάει μια πίτσα γράφοντας «Loading», δηλαδή φορτώνει. Το φίλο του μωρού θα είναι αγοράκι. Η σύντροφός του ονομάζεται Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ και εργάζεται ως νοσοκόμα. Μάλιστα οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσα από τα social media. Η πρωταγωνίστρια των Άγριων Μελισσών, Δανάη Λουκάκη, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή DOT και μίλησε για το πώς διαχειρίζεται την αναγνωρισιμότητα. Τις προάλλες θέλω να μου βάλουν, ήθελα να έρθει ένας τεχνικός στο σπίτι να μου συνδέσει την κουζίνα. Αυτά είναι τα καλύτερα, ναι. Ναι, αυτά θέλω. Λοιπόν, και εγώ είχα όλη τη μέρα γύρισμα. Λέω, αχ, σας παρακαλώ, λέω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λέω, αύριο δουλεύω, είμαι ηθοποιός στις Άγριες Μέλισσες. Παύση. Α, το είπε όμω και εσύ. Το είπε και εσύ. Το έπαιξα το τελευταίο χαρτί. Δεν μπορούσα. Θα έμενα χωρίς κουζίνα. Καμία σεμνότητα. Όχι. Λέω μία-δύο δεν με εξυπηρετεί. Λέω κάτσε να παίξω αυτό τώρα. Α, μου λέει. Ναι. Μου λέει τι ώρα θέλετε να έρθω. Όσο
Η διαδικτυακή συναυλία Μπουζούκα στο σπίτι με τους Γιώργο Δασκουλίδη, Πέτρο Ήβριο, Γιάννη Κριτικό και Γογό Βαγενά βρέθηκε το Λόβιτ και η δημοσιογράφος μας Κατερίνα Νίνιου. Ήταν να είναι και η Σαμπρίνα μαζί σας. Τελικά τι έγινε? Αποφάσισε να μην συμμετέχει για τους δικούς της λόγους. Δεν ξέρω τώρα τι... κάποιος μου είπε ότι κάτι ενοχλήθηκε με την αφίσα, αλλά αν μου επιτρέπετε η προσωπική μου γνώμη να την εκφράσω, θεωρώ ότι είναι λίγο άτοπο και άκερο, διότι είναι κάτι το οποίο το γνώριζε και μάλιστα είχαμε μιλήσει και μαζί όταν πρώτο βγήκε η αφίσα και την ανέβασε κιόλας, δεν είχε κάποιο θέμα. Οπότε ξαφνικά δεν ξέρω γιατί μετά από 2, 2,5, 3 εβδομάδες πόσο είναι που είχε την πρώτη, ας πούμε, οπτική ενημέρωση για την αφίσα, ενοχλήθηκε από αυτό. Εντάξει, σέβομαι την άποψή της αν θέλει να συμμετέχει. Δηλαδή, τι ακριβώς έγινε με την αφίσα, γιατί δεν... Δεν ξέρω, κάτι νομίζω με τη σειρά, με τα ονόματα, κάτι τέτοιο. Τι να πω, δεν ξέρεις τι συμβαίνει κιόλας. Τι αυτό είναι το μόνο βέβαια, αλλά να σταθούμε λίγο στα μπουζούκια από σπίτι. Γιατί να αποχωρήσει, αν δεν έχει προκύψει κάτι σοβαρό. Και ανέβασε και την αφίσα κιόλας. Γιατί και η Σαμπρίνα, αλλά νομίζω ότι θεωρητικά κάτι θα προέκυψε στην πορεία. Σίγουρα, έτσι. Για να το αφήνεις όλο αυτό και να το πετάς, δεν θα πω εγώ αν είναι επαγγελματικό ή όχι, γιατί γενικά τα τελευταία στιγμής δεν είναι καλό, δημιουργούν ανισορροπίες. Ναι. Από την άλλη όμως, για να φτάσει, λέω εγώ τώρα, ένας άνθρωπος σε αυτό το σημείο, κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί.